επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η εκδήλωση για την Διεθνή ημέρα γαλλοφωνίας της ΣΕΡΕΣ από τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας ΣΕΡΕΣ ΦΟΣ, τα γαλλόφωνα τμήματα των 19ου, 20ου και 23ου Δημοτικών Σχολείων ΣΕΡΟΝ και τον Ευρωπαϊκό Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Νεολαίας Πράξης. Σήμερα, 20 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γαλλοφωνίας. Είναι μια μέρα γιορτής της γαλλικής γλώσσας, η οποία μαρτυράει την πολυμορφία της, την πολιτιστική και την γλωσσική, στις 5 Ηπείρους, όπου αυτή μιλιέται. Η γαλλοφωνία είναι μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας τη γαλλική. Είναι μια πλούσια, εξελισσόμενη και διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα, πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπων που μιλάνε τη γαλλική γλώσσα, εκ των οποίων τα 235 εκατομμύρια η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά τους. Επίσης, η γαλλοφωνία είναι ένα σύνολο θεσμικών οργάνων που στόχο έχει την προώθηση της γαλλικής γλώσσας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς που τον διέπουν. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι για την Διεθνή ημέρα γαλλοφωνίας και η πράξη ως φορέας πολιτισμού είναι για ακόμη μια χρονιά σε συνδυασμό μαζί με τον Σύνδεσμο Ελληνογαλλικής Φιλίας και αρκετά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, διοργανώνοντας μια δράση ευαισθητοποίησης αλλά και διάχυσης της συγκεκριμένης ημέρας, έτσι ώστε τα παιδιά και αντίστοιχα οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να μάθουν τι σημαίνει κοινή γαλλοφωνία, αλλά και να έρθουν σε επαφή με Ευρωπαίους εθελοντές, τους οποίους φιλοξενεί η πράξη. Και ως αρρωγός αυτής της προσπάθειας είναι πάντοτε στο πλευρό διαφορών τέτοιων πρωτοβουλειών, είτε αντίστοιχα κάποιες φορές πρωτοστατεί και παρακινεί ακόμα περισσότερο ανθρώπους και φορείς να συνδράμουν και να είναι ακόμα πιο δραστηροί και ενεργοί. Η 20η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στη γαλλοφωνία. Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας περιλαμβάνει συνολικά 63 κράτη και από τις 5 Ηπείρους. Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της γαλλοφωνίας στις 28-29 Νοεμβρίου 2006. Η απόφαση της Ελλάδας για την ένταξή της στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας πραγματοποιήθηκε έχοντας βασικά στοιχεία και στόχους την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. Περιλάμβανε γνωριμία με τον κόσμο της γαλλοφωνίας και της γαλλικής γλώσσας με διασκεδαστικό και επιγνιώδη τρόπο μέσα από καλλιτεχνική λεξιλογική έκφραση, quiz, επαφή με το γαλλικό τραγούδι και το τραγούδι της γαλλοφωνίας. Εν όψη δε των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 που θα διεξαχθούν στο Παρίσι, θα υπάρχουν και δραστηριότητες που θα εστιάζουν σε αυτό το γεγονός και θα μεταφέρουν στους μαθητές τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης ανέλαβαν Γαλλίδες και εθελόντριες του Πράξης, καθώς και οι καθηγήτρες γαλλικών του 19ου, 20ου και 23ου Δημοτικών Σχολείων ΣΕΡΟΝ. Σήμερα διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση μαζί με το Πράξης και τους εθελοντές τους και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την βοήθειά τους. Και είμαστε μαζί τρία σχολεία, το 19ο Δημοτικό, το 20ο Δημοτικό ΣΕΡΟΝ και το 23ο Δημοτικό ΣΕΡΟΝ. Σήμερα γιορτάζουμε τη γαλλοφωνία που είναι η γιορτή για τη γαλλική γλώσσα. Φέραμε τους μαθητές μας για να κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε χαρούμενα προσωπάκια, γιατί θα ήθελα σήμερα να πω ότι η 20η
Μαρτίου, εκτός από γιορτή γαλλοφωνίας, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της ευτυχίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οπότε θεωρούμε ότι σήμερα τα παιδιά χαίρονται, κάνουν δραστηριότητες στα γαλλικά και φέτος οι δραστηριότητές μας προσανατολίζονται στο μεγάλο γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στη Γαλλία. Σήμερα συμμετέχουμε και εμείς με τις τάξεις γαλλικών του σχολείου μας σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη γιορτή της γαλλοφωνίας. Οι μαθητές των τμήματων γαλλικών ετοίμασαν κάποιες εργασίες, κάποιες δραστηριότητες που τις παρουσιάζουν εδώ και μαθητές από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές και να τις υλοποιήσουν. Έψαξαν πληροφορίες για την ημέρα της γαλλοφωνίας και δημιούργησαν lab book, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις για την ημέρα. Έτσι όλα τα παιδιά έμαθαν πότε δημιουργήθηκε αυτή η ημέρα, τι γιορτάζουμε, ποιες είναι οι αξίες της γαλλοφωνίας και έχουν ετοιμάσει επίσης και ένα παιχνίδι προγραμματισμού με ένα μικρό ρομποτάκι, το οποίο και αυτό έχει σαν βάση του ένα ταμπλό με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στη γαλλοφωνία. Η εκδήλωση κέρδισε το ενδιαφέρον των εθελοντών στον οργανισμό πράξης αλλά και των παιδιών. On a organisé la journée internationale de la France, de la francophonie. Ονομάζομαι Μάγια, έρχομαι από τη Γαλλία, είμαι 18 ετών. Με το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας συνεργαστήκαμε οι εθελοντές του πράξης, ιδιαίτερα για σήμερα που είναι η γιορτή της γαλλικής γλώσσας, η μέρα της γαλλοφωνίας. Σου αρέσει η Ελλάδα, οι Σέρες? Vous aimez la Grèce, vous aimez la ville de Serres? Oui, j'adore. Ça change beaucoup de la France, c'est pas la même culture. Déjà, il y a du soleil quasiment tous les jours. Les gens sont très ouverts, très accueillants envers les étrangers, les Français, et pas que les Français d'ailleurs. Donc oui, c'est très sympa et ça change de découvrir un autre pays que la France, même si j'adore la France. Λέει, λατρεύω την Ελλάδα, έχω ξετρελαθεί με τις Σέρες. Μου αρέσει που εδώ οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι. Βέβαια, αγαπώ πολύ τη Γαλλία, αλλά δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, που συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν ωραία θετική διάθεση και φέρονται καλά όχι μόνο σε εμένα που είμαι από τη Γαλλία, αλλά και σε όλους τους άλλους που είναι από διάφορα κράτη της Ευρώπης. The French language and also all the values of human rights that we also try to promote every time with all the kids. So on. Λοιπόν, είμαστε εδώ με όλους τους εθελοντές του πράξης για να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε αυτή την ημέρα που είναι γιορτή της γαλλικής γλώσσας και με το πράξης κάνουμε εκδηλώσεις και project και προωθούμε αξίες που προωθεί η UNESCO σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βοηθάω σε αυτή τη δραστηριότητα σήμερα. We have similar mindset and I feel like home here. Όχι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και στις Σέρες. Χαίρομαι όμως που βρίσκομαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι έχουμε την ίδια νοοτροπία εμείς που είμαστε λαοί της Μεσογείου. Οπότε, παρόλο που είμαι μακριά από την Ισπανία, νιώθω ότι είμαι σαν το σπίτι μου. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γαλλοφωνίας, η οποία ιδρύθηκε από τον Ονίσιμο Ρεκλή. Έχουμε βρει και περισσότερες πληροφορίες και έχουμε κάνει στο lab book εδώ πέρα. Σαν τη σειρά σου. Μόνε σας το κάνατε όλο αυτό. Ω, πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Η γλώσσα γιορτάζει σε 5 Ηπείρους, σε 2.744 εκατομμύρια ανθρώπους. Σας αρέσουν τα γαλλικά? Ναι, και είναι η επίσημη γλώσσα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.